Βαλαβάνι. Αυτό τι είναι που κάνετε, μισή καρδούλα. Όχι, είναι τι το νι-νι-νι-νι-νι-νι. Το κάνει μαζί με την κολλητή της, ναι. Η οποία η κολλητή της το έκανε από πάρα πολύ μικρή έτσι γενικώς. Αυτό σημαίνει το γλυκούλι, γλυκουλάκι, τι γλυκό, πόσο cute. Τώρα φταίω εγώ να απευθυνθώ στην κολλητή μου που με φωνάζει Μίτσο και τη φωνάζω Μπάμπη κάθε φορά που θέλω να κάνω νι-νι-νι μεταξύ μας. Μίτσο, Μπάμπη. Και εσείς λέτε το νι-νι-νι-νι-νι. Είναι λίγο πιο μπαρμπίστικο, ξέρω εγώ. Ναι. Τι θες να σου πω για το. Όχι, γιατί το κάνω στον δρόμο αυτό. Αλήθεια, ναι, μείνει, είναι πάρα πολύ cute. Η Ευρυδίκη είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, μια πάρα πολύ δυνατή γυναίκα. Μια γυναίκα με άποψη, με guts. Είναι. Δεν ξέρω, την αγαπάω πάρα πολύ. Η Ευρυδίκη εκτός από αυτό κάνει και αυτό πολλές φορές τις νίκες της. Ξέρεις ναι. Πού απευθύνεται. Ναι. Πού απευθύνεται. Τι να σου πω τώρα. Πού απευθύνεται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε παρατηρήσει και στα έπαθλα επικοινωνίας έχει δεχτεί ένα ανώνυμο και έχει δεχτεί και ένα από μια τελίτσα. Ναι. Είχε βγει η τελίτσα. Και έχει ζωγραφίσει μια φορά και στην άμμο μια καρδιά. Μια καρδιά που νομίζαν επειδή είχε μόλις αποχωρήσει η Σόφη, το κάνανε για τη Σόφη. Ναι, ήταν ένα σίγμα, ισχύει. Ναι, είναι η Σόφη. Άρα είναι ο Στέφανος, είναι ο Σοκράτης, είναι ο Σπύρος, είναι ο Στάθης, είναι ο. Τι άλλο. Δεν μου έρχεται άλλο όνομα με σίγμα αυτή τη στιγμή. Ο Στέφανος. Σοκράτη είπες. Ναι, είπα. Έπεσα μέσα. Πού, στον Σοκράτη. Στον Σοκράτης. Όχι. Γιατί με ρώτησες αν είπα Σοκράτη. Γιατί μου ήρθε εμένα για το Σοκράτη. Εσένα δεν σου έρχεται δηλαδή το όνομα. Δεν μου έρχεται. Βγήκε όμως η Σόφη πρόσφατα και δήλωσε ότι η Ευρυδίκη είναι σε σχέση. Το πιστεύω αυτό. Εντάξει, κάτι ξέρει.